Η ανάγκη της ίσπραξης 700 εκατομμυρίων. Η ανάγκη εσόδων του κράτους, διότι όπως επανειλημμένως έχει πει η Νέα Δημοκρατία και έχει εξηγήσει λεπτομερέστατα ο πρόεδρος μας ο Αντώνης Σαμαράς για το ότι δεν οδηγεί σε λύση του προβλήματος η ακολουθούμενη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Παράδειγμα, προέβλεπαν 8% αύξηση των εσόδων στο πρώτο τρίμηνο, πήγαμε 9% κάτω. Αυτό το δύσκολο, το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον δεν μπορεί, κύριε Υπουργέ, να σας οδηγεί σε επιλογές οι οποίες στερούνται κανόνων εναντίον μονοπωλιακών καταστάσεων και στο συγκεκριμένο χώρο, του ελέγχου του παράνομου τζόγου, γιατί υπάρχει παράνομος τζόγος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και απώλεια εσόδων, αλλά προσέξτε, άλλο νομοσχέδιο δώσατε στη διαβούλευση, άλλο νομοσχέδιο φέρατε σε συζήτηση μεταξύ των βουλευτών, είναι σε αναμονή η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έχετε κάνει βέβαια και άλλη φορά. Άλλο νομοσχέδιο είχατε δώσει στους φορτηγατζίδες και άλλο τελικά ήρθε για να ψηφιστεί. Χρειάζεται λοιπόν εδώ να εγκαταλείψετε αυτές τις πρακτικές. Η δική μας θέση δεν είναι δεδομένη ούτε επί της αρχής ούτε επί του τέλους. Η δική μας θέση θα εκφραστεί. Δεν θέλουμε να καζινοποιηθεί η Ελλάδα, αλλά θα εκφραστεί όταν θα αξιολογηθούν από τη Νέα Δημοκρατία οι ρυθμίσεις που δεν θα επιτρέπουν να γίνει άγρια εκμετάλλευση της υπόθεσης αυτής στο όνομα της ίσπραξης των 700 εκατομμυρίων και δεν θα δημιουργούνται και μονοπωλιακές καταστάσεις μέσα από το χώρο. Μια φράση, κύριε Πεταλωτή, για λοιπόν, να κλείσουμε. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι, υπάρχει τζόγος, είναι πραγματικότητα. Είμαστε κατά της θεωρίας ότι σε κάθε γειτονιά και φρουτάκια θα πρέπει να μπει τάξη, να μπουν κανόνες. Και φυσικά το ελληνικό δημόσιο, και δεν γίνεται για να εισπραχθούν τα 700 εκατομμύρια, είναι μια παράμετρος η οποία σαφώς και είναι υπολογίσιμη. Αλλά δεν γίνεται για αυτό το λόγο. Για να σταματήσουμε να έχουμε πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να επιτέλους για να μπει μια τάξη στον τζόγο που είναι και τεχνολογικά άρτια εξοπλισμένος σήμερα. Από εκεί πέρα, θα πρέπει όντως να υπάρχουν κανόνες διαφάνειες για το πού θα πάνε οι άδειες, και αυτό είναι ξεκάθαρο, και είμαστε εδώ για να ελέγχουμε όλοι μας, ακόμη και από αυτά τα τραπέζια, και είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση και γίνεται η κουβέντα, αλλά ας γίνει πρώτα και μετά να ελεγχθούμε. Να υπάρχουν στοιχεία και μετά να ελεγχόμαστε. Αυτή είναι η αρχή. Και είναι σημαντικό το ότι εμείς ερχόμαστε και κάνουμε αυτό το νομοσχέδιο. Είναι σημαντικό το ότι εμείς ερχόμαστε πράγματα που άλλες κυβερνήσεις ή τα κάναν στραβά ή δεν τα αγγίξαν καθόλου. Εμείς σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία τα αγγίζουμε.